Δίνουμε το λόγο στην Τογιοπούλου Αναστασία, δικηγόρο και αντιδήμαρχο Πατρέων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα μου επιτρέψετε την προσφώνηση, γιατί ήδη με μερικούς από εσάς, τους περισσότερους, έχουμε γίνει σύντροφοι και συντρόφισσες. Πριν από μια εβδομάδα συμπληρώσαμε 48 χρόνια από τη λαϊκή εξέγερση των φοιτητών, της εργατιάς και όλων όσων έπνιγε η Χούντα, με κύριο αίτημα εκείνων των ανθρώπων εκείνης της εξέγερσης, το ψωμί παιδεία ελευθερία. Στα χρόνια που μεσολάβησαν και μέχρι σήμερα, και το ψωμί και η παιδεία και η ελευθερία εξακολουθεί να είναι ζητούμενα. Όλα αυτά τα χρόνια, μετά από κάθε κυβερνητική θητεία, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία βγαίνει με λιγότερα δικαιώματα, σε χειρότερη θέση και βρίσκεται με περισσότερα βάρη στις πλάτες της. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Παντού στον κόσμο, όπου δοκιμάζονται οι εκδοχές της αστικής διακυβέρνησης των κεντροδεξιών, κεντροαριστερών, δεξιών ή εντός εισαγωγικών αριστερών κυβερνήσεων, έχουμε την ίδια κατάσταση. Η μία κυβέρνηση παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την άλλη και έχουν όλοι τον ίδιο προορισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, δεν αλλάζει όμως το ποιος έχει στα χέρια του την εξουσία και ποιος καρπώνεται τον πλούτο που παράγεται. Και μπρος στη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων, οι λαοί στενάζουν. Για να ανατραπεί αυτό, ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση. Γιατί ο σοσιαλισμός είναι η πραγματική πρόοδος. Η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα, άντρες και γυναίκες, ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί πλέον έχουν την εξουσία στα δικά τους τα χέρια. Ποιος μπορεί σήμερα να δώσει απάντηση στο ζητούμενο του ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορεί να εφαρμόσει το σοσιαλισμό στην πράξη? Εμείς που τα προηγούμενα χρόνια στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε κόμματα που είχαν ως προμετωπίδα το σοσιαλισμό, πλην όμως σοσιαλισμός ποτέ δεν εφαρμόστηκε κατά την άσκηση της πολιτικής τους, έχουμε βγάλει πλέον τα δικά μας συμπεράσματα. Σήμερα η απάντηση στο αδιέξοδο που ζούμε είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που με το πρόγραμμά του ορίζει ότι υπάρχει η διέξοδος μιας νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού και της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας και των υπηρεσιών με επιστημονικότητα και κριτήριο το κοινωνικό όφελος. Σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρο διέξοδο του σοσιαλισμού, προσωπικά συμπορεύομαι αγωνιστικά με το ΚΚΕ. Γιατί σήμερα παρά ποτέ το ΚΚΕ επιβεβαιώνει ότι μπορεί απέναντι στο εχθρικό για το λαό κράτος να υπερασπιστεί αξιοπρεπές εργατικό λαϊκό εισόδημα. Μπορεί να διασφαλίσει μόνιμη δουλειά σε όλους με πλήρη δικαιώματα και πλήρες ωράριο. Μπορεί να διασφαλίσει υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση σε όλους. Μπορεί να διασφαλίσει την προστασία της υγείας. Μπορεί να εξασφαλίσει τη λαϊκή κατοικία. Και είμαι βέβαιη ότι το ΚΚΕ λέει και μπορεί να λέει την αλήθεια. Γιατί δεν εξαρτάται ούτε από την άρχουσα τάξη, ούτε από υπεριελιστικά κέντρα. Καλούς αγώνες.